Την ενίσχυση της ανάπτυξης στην Αφρική έθεσε ως στόχο η καγκελάριος Μέρκελ ενώπιον ηγετών από αφρικανικές χώρες, τους οποίους φιλοξένησε στο Βερολίνο, στο πλαίσιο διεθνών επαφών πριν από τη σύνοδο κορυφής της G20. Η Γερμανίδα καγκελάριος ενώπιον ηγετών της Αφρικανικής Ένωσης, μεταξύ των οποίων και ο πρόεδρος της Αιγύπτου Αμπτέλ Φατάχ Αλ-Σίσι, αναγνώρισε ότι η ανάπτυξη είναι δυνατή μόνο μέσω της ασφάλειας. Εάν η έλλειψη ελπίδας μεγαλώσει στην Αφρική, τότε φυσικά θα υπάρξουν νέοι που πιστεύουν ότι πρέπει να αναζητήσουν μια νέα ζωή κάπου αλλού στον κόσμο. Έτσι, αν συνεργαστούμε μαζί σας για να βοηθήσουμε τις χώρες σας, τότε και εμείς θα δημιουργήσουμε περισσότερη ασφάλεια για τους εαυτούς μας. Και έτσι θα σταματήσουμε εκείνους που παράνομα εκμεταλλεύονται την τύχη άλλων ανθρώπων. Η Μέρκελ συγκέντρωσε τους Αφρικανούς ηγέτες για να συζητήσει με το λεγόμενο συμπαγές τμήμα της Αφρικής, το οποίο θα ενισχυθεί με χρηματοδότηση αναπτυξιακών αναγκών. Το Βερολίνο συμφώνησε ήδη σε μεταρρυθμιστικές εταιρικές σχέσεις με την Τινησία, την Ακτή Λεφαντοστού και την Γκάνα, μέρος μιας προγραμματισμένης επένδυσης 300 εκατομμυρίων ευρώ.